Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Χρήστο Πουλιανίτη, είναι αντιστράτηγο σε ένα αποστρατεία. Και καλησπέρα σας κύριε Πουλιανίτη. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Και να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Κύριε Πουλιανίτη, έχουμε μπει στον τρίτο μήνα του πολέμου. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσει σύντομα όλο αυτό? Για σύντομα δεν θέλω να απογοητεύσω κάποιους, αλλά δεν το βλέπω. Αν μπορείτε να μου δώσετε λίγο ήχο παραπάνω να τον ακούω λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ακούω, κύριε Πουλιανίτη. Για τόσο σύντομα δεν το βλέπω. Μακάρι να ήταν σύντομα, αλλά βέβαια πρόβλεψη ασφαλή δεν μπορεί να κάνει κανένας. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ό,τι υπάρχει στο διαδίκτυο. Παρουσία στο πεδίο, πραγματική παρουσία και να ξέρει τις δυνατότητες των αντιπάλων δεν έχει κανένας, για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Αλλά υπάρχουν όμως, σύμφωνα με τη διεθνή δημοσιογραφία, σαφέστατες ενδείξεις ότι δεν υπάρχει διάθεση διαπραγμάτευσης και ειρήνευσης ούτε από την Ουκρανία ούτε από τη Ρωσία. Μήπως είναι λίγο αργά για τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει πίσω? Μήπως είναι και θέμα γοήτρου να το κάνει αυτό πλέον, έτσι δεν είναι? Ακριβώς θα έλεγα ότι δεν έχει περιθώρια να κάνει πίσω ο Πούτιν. Γιατί εκτός ότι θα χάσει την εξουσία, θα μπει σε μεγάλους κινδύνους η Ρωσία. Η Ουκρανία τώρα δεν είναι η χώρα αυτή καθ' αυτή που διαπραγματεύεται. Έχουν πλέον ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή το ΝΑΤΟ εμπλέκεται πάρα πολύ ενεργά πλέον, με βαρύ οπλισμό. Και δηλώνει ευθέως ότι θα στείλει και άλλα βαριά όπλα. Δηλαδή μέχρι και αεροσκάφη συζητάνε. Άρματα μάχης ήδη έχουν εμφανιστεί στο μέτωπο του Ντομπάς, από την Τσεχία. Τσέχικα τώρα, τα άστρα είναι Τσέχοι, πήγαν μέσω άλλων διαδρόμων. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και άλλωστε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ το είπε δημόσια προχτές στη σύσκεψη 40 χρονών μελών, όχι του ΝΑΤΟ μόνο, στο Ραμστάιν στη Γερμανία, ότι θα συνεχίσουμε εδώ τον πόλεμο φθοράς κατά της Ρωσίας μέχρι να αποδυναμώσουμε τη Ρωσία, ώστε να μην μπορεί πλέον να επαναλάβει τέτοιου είδους ενέργειες όπως η εισβολή στην Ουκρανία. Άρα, από πού θα μπορέσει να βγει έτσι, μια πρόβλεψη περί άμεσης ειρήνευσης ή οτιδήποτε? Βέβαια, απρόβλεπτα στο πεδίο της μάχης συμβαίνουν πάντα. Ναι. Δηλαδή, να καταβληθεί άμεσο ένας από τους δύο αντιπάλους, οπότε να εξωθενωθεί δηλαδή, οπότε να πει δεν γίνεται άλλο, τελειώσαμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τις μάχες που γίνονται τώρα στον Ντομπάς, εάν περικυκλωθούν οι Ουκρανικές δυνάμεις, δηλαδή όλοι υπολογίζουν 50.000 συμπλήν, μπορεί και 70, στο θύλακα του Ντομπάς, ας το πω έτσι. Δηλαδή ο άξονας, αν δούμε στο χάρτη, ο άξονας Ιζιούμ που κατεβαίνει προς τα κάτω, προς τον νότο. Εκεί μέσα σε αυτό το θύλακα υπάρχουν θέσεις χιλιάδες δυνάμεις, ουκρανικές δυνάμεις, τακτικού στρατού, αλλά και πολιτοφύλακες και των ταγμάτων των γνωστών. Αν παγιδευτούν αυτοί και χρηματοδοτηθούν, προφανέστατα δεν θα υπάρχουν δυνατότητες από την Ουκρανία να συνεχίσει. Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, ποιος είναι ο κερδισμένος ή υπάρχει μια ισοπαλία? Γιατί έχουμε και κάτι το οποίο διάβασα, ότι του στήχησε πολύ στη Ρωσία το γεγονός ότι βυθίστηκε το Μόσχβα, το οχηματογό του. Ναι, σαφέστατα χαμένοι είναι και οι δύο. Mm-hmm. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά είναι χαμένοι και οι δύο. Και η Ρωσία έχει απώλειες και ούτε θα είναι η ίδια πια για πολλές δεκαετίες. Αν καταφέρει να βγει βέβαια αλόβητη από αυτή την περιπέτεια που εισήλθε, μάλλον όχι σταθμίζοντας σωστά την κατάσταση. Μάλιστα. Μιλάω τεχνοκρατικά τώρα, έτσι, ναι, ναι. Ούτε παίρνω μέρος κανενός. Τεχνοκρατικά. Βέβαια και η Ουκρανία είναι σαφέστατη ότι θα έχει εδαφικές απώλειες, μεγάλες. Mm-hmm. Πλέον των ζημιών στις υποδομές, πλέον των θανάτων, πλέον των προσφύγων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τώρα, ναι, η Ρωσία όταν βρίσκεται και μέσα στις πόλεις και καταστρέφει υποδομές, όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πόλη, κύριε Πουλιανίτη? Ήδη υπάρχουν συζητήσεις, έχουν δημιουργηθεί καταρχήν κεφάλαια αρκετά δισεκατομμύρια, πάνω από 600 δις ρωσικά κεφάλαια σε ξένες τράπεζες. Υποθέτω ότι αυτά δεν θα επιστρέψουν στη Ρωσία και θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον λόγο. Οι Ρώσοι εξ αρχής δεν ήθελαν ζημίες στις υποδομές, γιατί υπολόγιζαν ότι αυτές τις περιοχές, ειδικά Μαριούπολη, Ζαπορίγια, Οδυσσό, αν καταφέρουν να κάνουν κάτι, αλλά και η επαρχία του Ντονπάς ολόκληρη, είναι ρωσόφωνοι, ρωσόφιλοι ή Ρώσοι. Mm-hmm. Ήθελε αυτές τις υποδομές, τις ήθελε, δεν ήθελε τις καταστρέψει. Ήταν σαφές από την αρχή του πολέμου. Τώρα, αν δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός, δηλαδή ο αριθμός των επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ο επιθυμητός για να φέρει αποτέλεσμα, φυσικά θα προβεί σε καταστροφές, όχι των υποδομών αναγκαστικά, αλλά και κτηρίων και ο αστικού ιστού.
Εδώ όμως δεν το κάνουν δηλαδή οι Ρώσοι από κάποιο μίσος ή οτιδήποτε άλλο, το κάνουν καθαρά για στρατιωτικούς σκοπούς, γιατί προφανώς και οι Ουκρανοί οχυρώνονται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια ειδικά κτίρια, οπότε αποτελούν στόχο. Ναι. Κακό για τους πολίτες. Είναι... Βέβαια, νοείται αυτό. Η χαμένη είναι πάντα ο άμαχος πληθυσμός και οι πολίτες. Τώρα αναφέρατε πριν για τη Δύση και για την Αμερική που στέλνει οπλισμό και βαρύ οπλισμό. Βλέπουμε ότι στέλνει και χρήματα. Και κάνω την εξής ερώτηση. Αυτές οι κινήσεις της Δύσης δεν παρατείνουν τον πόλεμο? Σαφέστατα παρατείνουν. Αλλιώς η Ουκρανία θα έχει καταρρεύσει ήδη. Αλλά αυτό δεν το θέλανε οι Δυτικοί. Και βλέπουμε ότι η Ουκρανία μπορεί περιορισμένα χτυπήματα να κάνει, όπως με το Μόσχα το καταδρομικό που είπατε πριν. Και λίγο νωρίτερα η βήθηση ενός αρματαγωγού στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Ναι. Λίγες μέρες πριν το Μόσχα. Έπρεπε να χτυπήσει πολλά καταμπανάκια στους Ρώσους. Δηλαδή, κατά το αρματαγωγό μπορεί να το δεχτώ σε ένα βαθμό με κάποια drones ή κάποιο πυραυλικό χτύπημα. Εντάξει, αλλά το Μόσχα είναι ένα καταδρομικό, ήταν ένα καταδρομικό πλοίο με 12.000 τόνες εκτόπισμα. Να δώσω να καταλάβετε ότι οι φρεγάτες που έχουμε και οι φρεγάτες που έχει όλος ο κόσμος, ας πούμε, είναι γύρω στις 4.500 τόνους. Σημαίνει τρεις φορές μεγαλύτερο πλοίο περίπου. Που δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά έχει πάνω τόσα συστήματα πυραυλικά, αντιπυραυλικά, ηλεκτρονικού πολέμου, παρεμβολών, αντιπαρεμβολών. Μου είναι λίγο δύσκολο να δεχτώ ότι χτυπήθηκε και βυθίστηκε από δύο πυράβλους από επάκτεια πυροβολαρχία των Ουκρανών, με δύο πυράβλους Νέπτσιον, Ποσειδώνας, όπως είναι πιο γνωστό. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο να χτυπήσει ένα καταδρομικό πλοίο με δύο πυράβλους και να το βυθίσει. Δεν περνάνε εύκολα ούτε δύο, ούτε τέσσερις, ούτε οχτώ πυράβλοι. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Είτε από πλευράς Ρώσων, ναι, πλευράς εκπαίδευσης, από πλευράς δεν ξέρω κάτι άλλο, ή κάποιοι άλλοι βάλουν το χέρι τους που είχαν περισσότερες δυνατότητες. Μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκαν και θύματα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουμε πληροφορία για το αν υπήρχε κόσμος επάνω. Κόσμος υπήρχε, αλλά τώρα πώς συγκλίνωσαν από αυτούς, ναι, πώς πρόλαβαν να εγκαταλείψουν. Δεν υπάρχει πληροφορία γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτά μετά από πολλά χρόνια θα μαθευτούν, αν μαθευτούν. Βέβαια, με αυτό το μέγεθος της καταστροφής εξελίσσεται, προσπαθείς να σβήσεις φωτιά, μένει πλήρωμα εκεί, δεν σηκώνται, φύγουν όλοι να πάνε στις βάρκες και μάλιστα με συνθήκες μεγάλης τρικυμίας όπως ήταν εκείνη την ώρα της προβολής. Δεν είναι εύκολο τώρα. Τι ακριβώς δεν μπορεί να πει κάποιος. Εάν σας ζητούσα να μου πείτε στρατηγικά κάποιες κινήσεις που σας έχουν κάνει εντύπωση σε αυτόν τον πόλεμο, κύριε Πουλιανίτη, υπάρχουν κάποιες? Ας πούμε το γεγονός ότι δεν έχουν χτυπήσει σιδηροδρομικούς σταθμούς, να χωρίσουν τη χώρα. Εγώ κάνω μια σκέψη χωρίς να έχω γνώσεις. Ναι. Σας είπα ότι το εντυπωσιακό εξ αρχής ήταν αρνητικό για τη Ρωσία, αλλά σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους ήταν θετικό. Δεν χτυπήσαν την υποδομές. Ναι. Δηλαδή στις πρώτες μέρες του πολέμου δεν χτυπάγαν καν στρατόπεδα Ουκρανών. Αυτό είναι το ένα εντυπωσιακό από μόνο του. Δεύτερο εντυπωσιακό είναι ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζονται, εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται, υπάρχουν ξένοι εκπαιδευτές στην Ουκρανία από το 2014 και μετά. Αλλά το εντυπωσιακό πάλι εδώ, τη φάρα τη Ρωσία, ότι δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση. Δεν περίμενε τέτοια αντίσταση από του Ουκρανού. Ναι. Και αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Είχα πει στις αρχές του πολέμου ότι κάτι δεν πάει καλό με τις δυνάμεις, με τον ρυθμό προόδου, προχώρησης των στρατευμάτων. Επιβεβαιώθηκε αυτό το πράγμα. Και επίσης το εντυπωσιακό εδώ πέρα είναι ότι οι Ουκρανοί διώξαν γυναίκες και παιδιά και γύρισαν πίσω να πολεμήσουν. Δηλαδή οι πρόσφυγες, άμα το δείτε, και εδώ πέρασαν στην Ελλάδα και στις διπλανές χώρες, στην Πολωνία κατά κύριο λόγο, είναι γυναικόπαιδα. Δηλαδή αφήνουν τις οικογένειες και γυρνούσαν. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το λάβουν πολύ σοβαρά οι Ρώσοι υπόψη. Δηλαδή ότι αναπτύχθηκε ένας πατριωτισμός στην Ουκρανία. Ναι. Και αυτό τους ευνηδίασε στο πεδίο της μάχης. Γιατί το πεδίο της μάχης δεν είναι μόνο πυραυλή, είναι και η αντίσταση του απλού, του οπλίτη, του κόσμου. Αυτά είναι εντυπωσιακά. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση, δεν ξέρετε από πού να αντιμετωπιστεί κάποιος αρνητικά ή θετικά. Τώρα, τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως η Ρωσία επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο στη Μολδαβία, έτσι, με όχημα τους αυτονομιστές της Υπερνηστερίας. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε επέκταση του πολέμου, κύριε Πουλιανίτη, στη Μολδαβία?
Στη Μολδαβία δεν θα το έλεγα. Ναι. Η Μολδαβία, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, mm-hmm. επειδή ακούω, ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες, μια παραπληροφόρηση άνευ προηγουμένου. Ναι. Συζητάνε όλοι για την υπερδνηστερία, που είναι το ανατολικό κομμάτι της Μολδαβίας. Ωραία. Και λένε τελεί η προσωπική κατοχή και τέτοια. Δεν τελεί η προσωπική κατοχή. Mm-hmm. Όταν η Μολδαβία ως ενιαία χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1991 mm-hmm. αποσχίστηκε και δεν ήθελε να είναι πλέον στον κορμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την ίδια εποχή οι Ρωσόφωνοι ή οι Ρώσοι κατά πλειοψηφία, περίπου μισό εκατομμύριο κόσμο στα Ανατολικά, είπε ότι εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε να είμαστε με τη Ρωσία. Ναι. Απλά πράγματα. Δεν έχει και αναγνωριστεί όμως, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν έχει mm-hmm. αναγνωριστεί. Έχει, έχει όμως αλλά... τα πάντα. Έχει το δικό της όνομα, έχει τη σημαία της, τα πάντα όλα. Ναι. Ρούβλι νόμισμα, ναι, ναι, δωρεάν βέβαια. Φυσικό αέριο. Την... Δωρεάν φυσικό αέριο, φυσικά. Και εκεί σταθμεύουν 1500 Ρώσοι στρατιώτες όλοι και όλοι. Δεν έχουν γίνει φασαρίες από το 1990, άλλωστε και τότε οι διαφωνίες ήταν δηλαδή κάτι ντουφεκές, κάτι λίγα πράγματα. Δεν έγιναν αυτές οι παρεκτροπές εμφυλίου πολέμου και σφαγές αμάχων. Δηλαδή είχαν κάποιες αψιμαχίες και τελικά είναι μια παγωμένη σύγκρουση, η οποία δεν ενοχλεί κανένα ιδιαίτερα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από ποιο πεδίο το βλέπει ο καθένας, έτσι τον εξαρτάται. Τώρα για να φτάσουν οι Ρώσοι μέχρι εκεί, θα ήθελαν να φτάσουν, όπως και θα ήθελαν να φτάσουν μετά την Οδυσσό, να προχωρήσουν προς τη Ρουμανία, να αποκτήσουν σύνορα με τη Ρουμανία. Γιατί ξεχνάμε ότι η Ουκρανία έχει σύνορα με τη Ρουμανία. Ακριβώς νότια της Υπερδνησερίας και της Μολδαβίας. Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν οι Ρώσοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό ή θα το επιδιώξουν μετά από 2 μήνες, 3 μήνες. Αν συνιστεί η κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να φτάσουν εκεί πρέπει να περάσουν από το Μικολάεφ και από την Οδυσσό. Ναι. Δεν μπορεί να πάνε αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορεί να παρακάμψουν αυτές τις μεγάλες πόλεις. Η Οδυσσός είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι κατά τη λιγότερα από το Χάρκοβο, που είναι περίπου 1.100.000 κόσμος. Τώρα πόσοι έμειναν μέσα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά να σημειωθείτε, είναι ένα παλιό λιμάνι. Παλιό λιμάνι και έχει βαριά οχύρωση. Έχει υπονόμους, έχει υπόγειες σύραγες, έχει καταφύγια από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και παλιότερα ακόμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή αυτή η πόλη μπορεί να είναι. Μια πάρα πολύ οργανωμένη περιοχή, λέτε. Δηλαδή θα πρέπει να διατηρηθούν δυνάμεις εκεί, να την περικυκλώσουν ασφυκτικά, όπως και το Μικολάεφ. Είναι και αυτό τεράστια πόλη, και αυτό μεγάλο λιμάνι, και να πάνε προς την Υπερδνηστερία. Αλλά δεν έχει νόημα, δηλαδή εδώ πρέπει να γίνει κάτι δραστικό με τις δυνάμεις στο έδαφος. Βλέπουμε το χάρτη, βλέπουμε τα ξημιούλες ή κόκκινα χρώματα, ριγέ χρώματα. Και νομίζουμε ότι κάτι γίνεται εδώ. Δεν είναι αυτό. Το έδαφος δεν έχει καμιά σημασία ή έχει μικρή σημασία. Mm. Το έδαφος χρησιμοποιείται ως εργαλείο κατά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να καταστρέψεις τον αντίπαλο. Αν δεν καταστρέψεις τις εχθρικές δυνάμεις, τις αντίπαλες δυνάμεις, τότε τι λες, ότι κατέλαβα μια πόλη, τι κατέλαβες? Δεν μπορείς να καταλάβεις πόλη. Θα την περικυκλώσεις και θα κάθεις εκεί και θα φτύρες. Και πρέπει το θέμα είναι να την κρατήσεις. Γιατί... Αν την κρατήσεις, δεν πέρα μέσα στην πόλη, διότι και από το Κίεβο φύγανε αρών-άρων. Και τώρα τελευταία δεν ακούμε και το τι γίνεται στο Κίεβο. Πολύ λίγες οι πληροφορίες. Ή έχουν αφήσει την πόλη γιατί δεν μπορούν να πλησιάσουν, δεν μπορούν να φτάσουν, ή δεν είναι οι πληροφορίες αρκετές που να μας έρχονται. Ναι, πάντως αυτά που βλέπουμε σε ανταποκρίσεις και από ξένα πρακτορία αλλά και από όλα τα κανάλια, ποινικά κανάλια, η ζωή στο Κίεβο μοιάζει περίπου ομαλή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα με τα αεροδρόμια που έχουν εγκαταλείψει οι Ρώσοι, διότι από τα αεροδρόμια μπαίνουν όπλα. Ναι. Από τους δυτικούς πρέπει να, οι Ρώσοι να σκεφτούν τι θα κάνουν αυτό, όπως και πρέπει να σκεφτούν την Οδυσσό. Γιατί ο Οδυσσός, το λιμάνι και το Μικολάεφ σε λιγότερο βαθμό λειτουργούν. Ειδικά ο Οδυσσός λειτουργεί κανονικά. Κάνει εξαγωγές δημητριακών και άλλων αγαθών. Προφανέστατα τα πλοία που έρχονται κάτι φέρνουν. Αυτά θα πρέπει να τα δουν, ας πούμε, για την πορεία του πολέμου. Και καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει μάκρος αυτό, θέλω να έχει, πω. Έχει, ναι. Έτσι φαίνεται. Κλείνοντας, θέλω την άποψή σας. Ακούμε τον Λαυρόφ να επιμένει με πυρηνική απειλή και αναρωτιέμαι εάν τελικά θα την κάνουν την κίνηση οι Ρώσοι. Και γιατί το σκέφτομαι? Γιατί είχαμε ακούσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να λέει ότι θα σας κλείσω τη στρόφιγγα εάν δεν με πληρώσετε σε ρούβλια. Όλοι λέγαμε ότι αποκλείεται να το κάνει, δεν το συμφέρει οικονομικά κτλ. Και όμως το έκανε. Και δεν ξέρω, μήπως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούμε πυρηνική απειλή, λέμε όλοι όχι, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αλλά μήπως τελικά το κάνει πράξη, ελπίζω πως όχι βέβαια. Ελπίζουμε όλοι πως όχι, αλλά όταν υπάρχει μια σύγκρουση, ένας πόλεμος, όπως θέλετε πείτε το τώρα πλέον με την έκταση που έχει πάρει, και οι δύο πλευρές, ας το πούμε δύο πλευρές, η Δύση θα έλεγα, Ουκρανία και η Ρωσία, δεν έχουν καμιά διάθεση για συμβασμούς ή διαπραγματεύσεις, τέλος πάντων, τυπικές διαπραγματεύσεις.
Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ούτε καν οι τυπικές διαπραγματεύσεις. Ναι, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Σήμερα άκουγα ότι ο Λαυρόφ λέει ότι σταματήσανε, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Και ο Πούτιν είπε ότι εμείς συζητάμε διαδικτυακά, λέει, και ότι θα βρούμε λύση. Είναι λίγο περίεργο. Τώρα μέσα στην ίδια χώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα ποιος λέει την αλήθεια δεν ξέρω. Είναι μεγάλη η χώρα, οπότε καταλαβαίνετε. Ναι, δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Ενδέχεται. Ναι. Αλλά το φλερτ, μου επιτρέψει τον όρο με τα πυρηνικά, είναι ανησυχητικό και θα έλεγα για μένα αποτρόπαιο. Έτσι, αποτρόπαιο. Δηλαδή τι συζητάμε, να εξελώσουν τους πάντες και τα πάντα και μέσα. Ναι. Από... Όχι, δεν μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για φυτά, ζώα, πτηνά. Μιλάμε για μόλις το εδάφος για εκατοντάδες χρόνια. Ναι. Δηλαδή, δεν συμφέρει κανέναν αυτό. Θα κάνουμε μαύρες τρύπες και θα λέμε ότι εδώ υπήρχε κάποτε αυτό και έπεσε ένα πυρηνικό όπλο, γιατί και πολλοί ξεκινάνε και λένε τώρα αναλυτές, ο Θεός να τους κάνει, είναι τα τακτικά πυρηνικά, ας πούμε, είναι περίπου και λένε το πεδίο μάχης, όπως το ονομάζουν. Ναι. Τακτικά όπλα πυρηνικά είναι περίπου επιτρεπτό να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Τι να λέμε τώρα, ότι το πυρηνικό είναι πυρηνικό. Αν έχει ακτίνα δράσης 10 χιλιόμετρα ή έχει 50 χιλιόμετρα, η 100 η διαφορά ποια είναι. Είναι στο μέγεθος. Δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος πλέον εκεί. Ούτε εκεί, αλλά ούτε στις γειτονικές περιοχές. Mm-hmm. Τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν και με την Ουκρανία, τέλος πάντων. Τι θέλουν να κάνουν με τη Ρωσία. Αυτά θα έπρεπε ίσως ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, όσο και μας φαίνεται παράξενο, να ενεργοποιηθεί νωρίτερα. Και πρέπει να ενεργοποιηθεί και η Ευρώπη επιτέλους. Να σκεφτεί ότι αυτό είναι στο κατόφλι της, είναι την αυλή της. Και να πιέσουν mm-hmm. προς όλες τις κατευθύνσεις. Να βρεθεί λύση. Πριν μπούμε, γιατί αυτή η λογική ότι συζητάμε για πυρηνικά και του ύφους έτσι το ελαφρού, ότι εντάξει, ας χρησιμοποιήσουμε και τακτικά, δεν τρέχει τίποτα. Πώς δεν τρέχει. Και αυτές ήταν σχολές σκέψεις, οι οποίες ήταν αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το 49-50, που άρχισαν να φαίνονται ότι υπήρχαν και οι δύο πυρηνικά, όχι μόνο ΗΠΑ και Ρωσία, αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτή η συζήτηση γίνονταν και τότε. Έλεγαν, ας πούμε, είναι τα στρατηγικά, είναι τα τακτικά. Αυτή η συζήτηση έχει χρεοκοπήσει και έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει τακτικό. Και ποιος θα πει εδώ είναι τακτικό, ή είναι υποτακτικό, ή είναι υποστρατηγικό. Και ποιος θα κάτσει να κάνει αναλύσεις όταν ένα πυρηνικό όπλο πέσει σε μια χώρα. Την κλιμάκωση ποιος θα την κάνει εκείνη την ώρα. Έχει, αυτή η συζήτηση για χρησιμοποίηση των πυρηνικών έχει τελειώσει οριστικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Θα πρέπει να σκεφτούν όλοι σοβαρά. Εμείς από εδώ λίγο μπορούμε να επηρεάσουμε, αλλά να σκεφτούν σοβαρά με τι παίζουν. Mm-hmm. Το παίζουν εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Κύριε Πουλιανίτη, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ, τιμή μου. Γεια σας. Γεια σας.